Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο σημερινό Intermission, όπου θα μιλήσουμε για την ταινία Hit and Run ή στα ελληνικά, ανοιχτοί λογαριασμοί. Ο Ντακ Σέπαρντ αγαπάει δύο πράγματα, τα αυτοκίνητά του και την Κρίστεν Μπέλ. Οκ, πάω πάσο, κάποιοι ξέρετε ότι αγαπάει τρία πράγματα, τα αυτοκίνητά του, την Κρίστεν Μπέλ και το άλλο το αυτοκίνητο. Όταν ήρθε λοιπόν η ώρα να γυρίσει την επόμενη ταινία του, ο στάρ του Parenthood σκέφτηκε, γιατί να μην κάνω μια ταινία για αυτά τα τρία πράγματα. Ο Σέπαρντ μπήκε στην κινηματογραφία το 2006. Όταν ο ίδιος με τον φίλο του, Nate Tuck, έφτιαξαν μαζί μια κωμωδία μικρού μήκους με τίτλο Reunited. Έχοντας μεγαλώσει στο Detroit, ο Σέπαρντ περιτριγυριζόταν συνεχώς από αυτοκίνητα. Ο πατέρας του πουλούσε αυτοκίνητα, η μητέρα του εργαζόταν στη General Motors και ο πατριός του ήταν στην ομάδα της Corvette ως μηχανικός. Οπότε ως παιδί, μεγάλωσε δίπλα σε όντως απίθανα αυτοκίνητα. Μέχρι το Λύκειο είχε λάβει μέρος σε αγώνες drag racing, ενώ εργάστηκε και ο ίδιος στη General Motors, όπου ήρθε σε επαφή με τις πίστες, κάτι πολύ μοναδικό για έναν 17χρονο. Αξίζει να σημειώσουμε δε πως η σχέση του με τα αυτοκίνητα είναι τέτοια που τον έκανε αρκετές φορές εξώφυλλο στο Motor Trend και στο Car and Driver. Η δημιουργία των χαρακτήρων του Hit and Run ήταν μια πολύ απλή διαδικασία για τον Σέπαρντ, καθώς βασίζονται κυρίως σε φίλους του, οι οποίοι και εμφανίζονται στην ταινία. Ενδιαφέρουσα είναι η ιστορία που κρύβεται πίσω από το όνομα του χαρακτήρα Charlie Bronson, το οποίο δεν προήλθε όπως θα περίμενε κανείς από τον κινηματογραφικό κόσμο. Ο Σέπαρντ εντυπωσιάζεται από τους εγκληματίες και υπήρχε κάποιος στην Αγγλία ονόματι Charles Bronson, τον οποίο υποδίθηκε ο Tom Hardy στην ταινία Bronson το 2008. Έτσι λοιπόν σκέφτηκε ότι είχε πλάκα που ο τύπος ονόμασε τον εαυτό του έτσι από τον Charles Bronson και θεώρησε ότι θα ήταν ακόμη πιο αστείο αν κάποιος έπαιρνε το όνομα ενός εγκληματία που πήρε το όνομα του Charles Bronson. Ο Σέπαρντ λοιπόν υποδίεται τον Τσάρλι Μπρόνσον, έναν πρώην οδηγό διαφυγής σε αποτυχημένη ληστεία τράπεζας, ο οποίος τέθηκε σε πρόγραμμα προστασίας μαρτύρων μετά την κατάθεσή του εναντίον του καλύτερου φίλου και συνεργού του. Το ρόλο της συντρόφου του, της Άννη, τον υποδίεται η μνηστή στη ζωή του Σέπαρντ, Κρίστεν Μπέλ, ενώ ο προδομένος φίλος και πρώην συνεργάτης του δεν είναι άλλος από τον Μπράντλεϊ Κούπερ. Η ταινία είχε πολύ συγκρατημένο προϋπολογισμό και ένα ακόμη πιο στενό πρόγραμμα, με αποτέλεσμα η παραγωγή να κάνει χρήση κάθε διαθέσιμης περικοπής και γνωριμίας. Τα αυτοκίνητα τα δανείστηκε προσωπικά από την General Motors ο Σέπαρντ, ενώ τα υπόλοιπα αυτοκίνητα που χρειαζόντουσαν τα δανείστηκαν από το συνεργείο. Ενώ ο Μπράντλεϊ Κούπερ επέτρεψε να γίνει γύρισμα μιας σκηνής στο σπίτι του. Επί της ουσίας, όλοι προσέφεραν ό,τι μπορούσαν προκειμένου να μην ανέβει το μπάτζετ. Στην ταινία τώρα, ο Τσάρλι Μπρόνσον, ένας συμπαθητικός τύπος με αμφιλεγόμενο παρελθόν, θέτει σε κίνδυνο τα πάντα όταν παρεκκλίνει από το πρόγραμμα προστασίας μαρτύρων που συμμετέχει για να πάει την αραβωνιαστικιά του στο Λος Άντζελες και να μην χάσει την ευκαιρία της ζωής της. Το ταξίδι τους περιπλέκεται όταν το FBI εξαπολύει κυνηγητό και γίνεται όλο και πιο επικίνδυνο όταν η πρώην συμμορία του Τσάρλι, μια ομάδα από γκάγκστερ με επικεφαλή στον Μπράντλεϊ Κούπερ, τους ανακαλύπτει και αποφασίζει να τους εξοντώσει. Αν λοιπόν σας αρέσουν τα κυνηγητά με αυτοκίνητα, τα light love stories και αν ενδιαφέρεστε να παρακολουθήσετε μια ακόμη ταινία αυτού του είδους, τότε δεν έχω παρά να σας ευχηθώ καλή θέαση. Γεια και χαρά σας. You're absolutely perfect. And if you want, I'll spend the rest of your life with you. I'm up for it. Sorry. Hey babe, who's there? Holy shit. Look at Captain Longdick out there. This guy like to fuck or what? We were best friends and you betrayed me. You know what? Fuck you. What's going on? I was kind of involved in bank robbing. You're a bank robber? I knew you were gonna react this way. Who wouldn't react like this? Sociopath? Annie, you deserve so much more than this. I went to football games and blacked out and got date raped. I worried too much about what my boyfriends thought. I got what I deserved. That's not you. You owe me. What are you talking about? I was in jail for 8 months. You didn't like the gym equipment? I got butt fucked. I got fucked in the butt because of you. I'm really, really sorry. Was it a black guy?
What would you assume it's a black guy? I'm saying if I was a black dude, I wouldn't feel the least bit gay about fucking a white guy. I would think of white guys as like masculine chicks. The fuck are you even talking about right now? This is probably gonna get pretty radical. What are you doing? I'm on my Pouncer app to see where guys want to hook up. For coffee or like? Oh, fuck. Just hit a button and within like 5 minutes, you and a stranger having sex or having hand jobs. Yep. Okay. Don't be a pussy. Is it one of those white guys, those fucking Nazis? Charlie, could have been Latino, could have been Tongan, could have been Persian. I was butt fucked by a Filipino dude, okay? I mean, just like all black dudes think of us as women, I think of all Asians as women. You hooked up with an Asian lady. Guess what? A cock in your ass doesn't feel like you're fucking a woman. In my experience.